Real FM 97,8. Ο Δημήτρης Μάρκος στο μικρόφωνο. Κοντά μου είναι και ο Χρήστος Βούκας, φίλος, καλός συνεργάτης πολλά χρόνια τώρα, φοροτεχνικός στο επάγγελμα, αλλά μαζί συζητάμε όλα τα οικονομικά θέματα. Και όσον αφορά στα συγκεκριμένα ζητήματα, τα οικονομικά θέματα είναι και θέματα κοινωνίας για μένα, Χρήστο Βούκα. Δηλαδή, η οικονομία συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνία και η κοινωνία με την οικονομία. Έτσι. Είναι κλασικό ζευγαράκι συγκοινωνού των δοχείων. Έτσι. Σε αυτά τα θέματα εμπιστεύομαι πάρα πολύ, Χρήστο μου, τον Βασίλη Κορκίδη. Ο οποίος. Τι αίσθηση αποκομίζει όπου τον βλέπεις να μιλάει? Καταρχήν είναι κορυφαίος με τον τρόπο που τα λέει και με την αμεσότητα που υπάρχει σε όλους και στους επιχειρηματίες στον Πειραιά. Δεν έχω ξαναδεί πιο αγαπητό επιχειρηματία. Και στον κόσμο. Ναι. Πολύ, πολύ, πραγματικά. Είναι τιμή μου που είναι φίλος μου. Έστειλε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς για συγχαρητήρια. Σε ένα post που ανέβασε προχτές ο Βασίλης Κορκίδης, είπε ότι η αγορά ξαναψήφισε σταθερότητα, σοβαρότητα, συνέπεια και συνέχεια και προσδοκά η αγορά να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική πρόοδος μέσω των κοινών δράσεων με βασικούς στόχους να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην αγορά, να βελτιωθούν οι συνθήκες αμοιβών και εργασίας. Αμέσως τα λέει ο Βασίλης. Αμέσως, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Έτσι. Λέει συγχαρητήρια, αλλά παιδιά πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα. Να διασφαλιστεί μια αρμονική ανάπτυξη με περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίματος με την άρση των γραφειοκρατικών, μπράβο Βασίλη, και άλλων διαδικασιών που στο παρελθόν ανέστηλαν τις παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και η νέα κυβέρνηση να βάλει ψηλά στις προτεραιότητές της τους νέους και τους μικρομεσαίους. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος ο Βασίλης, αλλά Βασίλη μου, αυτό. Καλησπέρα, Βασίλη Κορκίδη. Καλησπέρα, καλή Κυριακή, Δημήτρη μου και στον κύριο Δούκα, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια πρώτα απ' όλα. Είναι αμοιβαία η εκτίμηση, το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Και πράγματι, μετά τις συγχαρητήριες επιστολές, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε και στο κυρίως θέμα που μας απασχολεί. Μα στο κυρίως θέμα μπήκες κατευθείαν, πραγματικά δηλαδή. Η κοινωνία, η οικονομία δεν μπορεί να περιμένει. Και νομίζω ότι οι απαιτήσεις μας, εγώ έτσι θα τις πω, και οι προτεραιότητες μας υπήρχαν και πριν τις εκλογές, συνεχίζουν να υπάρχουν και μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Οπότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Δεν πρέπει, σημειώνεις, να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αγγίζει το 99,5%. Απίστευτο νούμερο. Ούτε εγώ δεν το είχα, Χρήστο, συλλάβει αυτό, ότι είναι 99,5% η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας που λέμε, έτσι. Βέβαια. Και απασχολεί πάνω από το 86,9% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό υψηλότερο από κάθε άλλου κράτους μέλους της Ένωσης. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη, Βασίλη μου, Βασίλη Κορκίδη, να στηριχτεί αυτή η μικρομεσαία επιχείρηση. Δηλαδή είναι, θα έλεγα ότι είναι το πρώτο μεγάλο, το μείζον στοίχημα της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης. Ναι, είναι ο πυλώνας της οικονομίας μας, είναι η πηγή εργασίας. Η μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που μπορεί να μεγεθυνθεί και να αυξήσει τις θέσεις απασχόλησης. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να ενταχθεί η χώρα μας στην πρωτοβουλία που ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι με τίτλο «Αξιώσεις των μικρομεσαίων». Τι είναι αυτό ακριβώς, το διαβάζω, είναι αυτό στον επίλογο της ανάρτησής σου. Στήριξη ουσιαστικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε όλο τον κύκλο ζωής της. Δηλαδή από τη δημιουργία, στην ανάπτυξη, στη μεταβίβαση της επιχείρησης σε μια επόμενη γενιά ή σε έναν επενδυτή, σε έναν αγοραστή, αλλά και το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας. Μόνο τότε θα δούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Θα τις δούμε να μεγαλώνουν, θα τις δούμε να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να πληρώνουν καλύτερες αμοιβές. Νομίζω ότι ό,τι ζητάν οι Ευρωπαίοι μικρομεσαίοι είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί και στη χώρα μας. Δεν διαφέρουμε δηλαδή στις απαιτήσεις και μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας το χρήμα είναι πολύ ακριβότερο για την επιχειρηματικότητα από ό,τι είναι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα επιτόκια εδώ είναι πολύ υψηλότερα, η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα δυσκολότερη, οπότε θεωρώ ότι αυτές πρέπει να είναι οι προτεραιότητες στους μπλε φακέλους που έδωσε ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς του, με τις 120 μεταρρυθμίσεις, με τα 79 ορόσημα, με τις 959 δράσεις. Μέσα σε αυτές τις δράσεις θέλουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να είναι ψηλά στην προτεραιότητα της κυβέρνησης και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Γιατί αν δεν γίνουν όλα αυτά που είπες, Βασίλη Κορκίδη, τότε δεν θα μπορεί να δίνει και τις καλύτερες αμοιβές που είπες η μικρομεσαία επιχείρηση, και όσο δεν δίνει τις καλύτερες αμοιβές, δεν πάει και ο άλλος να δουλέψει. Ξέρεις πόσους νέους ακούω, επειδή αναφέρεσαι στους νέους και μου λένε τώρα τελευταία, αν δεν αξίζει τον κόπο, καλύτερα να μείνω σπίτι μου. Ναι, δεν δουλεύω, όχι γιατί έχω,
αλλά γιατί αν είναι τα έξοδά μου ή μετακινήσεις μου, το ένα το άλλο, να είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά με το χαμηλό μισθό που μου δίνει μια επιχείρηση, όχι απαραίτητα μικρομεσαία βέβαια, εδώ θα πω εγώ, έτσι, γενικά μια επιχείρηση, αλλά τώρα για τις μικρομεσαίες μιλάμε, τότε καλύτερα να κάτσω σπίτι μου. Ναι, πράγματι αυτό, Δημήτρη, μου το έχω ζήσει ως φοιτητή στην Αγγλία επί Θάτσερ, όταν με τα επιδόματα συνέφερε τον νεαρό Άγγλο να κάθεται σπίτι του, όπως είπες, γιατί τα έξοδα μετακίνησής του ήταν λιγότερα από αυτά που έπαιρνε περιμένοντας μια καλύτερη θέση εργασίας, μια καλύτερη αμοιβή. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν μια γενιά ανενεργών πολιτών, αλλά εργαζομένων πολιτών. Και αυτό μπορεί να γίνει με κίνητρο βέβαια τον καλύτερο μισθό, με την προϋπόθεση όμως ότι και η επιχείρηση μπορεί να αντέξει αυτές τις αμοιβές. Βέβαια. Θα είναι εύρωστη και θα μπει σε αυτή την τροχιά ανάπτυξης που περιέγραψες με τα συγκεκριμένα μέτρα αναλυτικά προηγουμένως. Γι' αυτό τι ζητάμε. Τι. Και έχεις και τον κύριο Δούκα εκεί και νομίζω θα συμφωνήσει ότι όσο μειώνεται η φορολογία της επιχείρησης και οι ασφαλιστικές εισφορές, αυτές οι διαφορές να δίδονται στους εργαζόμενούς μας στον καθαρό τους μισθό. Δηλαδή είναι συγκοινωνούντα δοχεία οικονομία. Οι μισθοί, οι αμοιβές, το εισόδημα είναι το καύσιμο της οικονομίας και της αγοράς. Οπότε εφόσον εγώ δεν το καταβάλω ως φόρος ασφαλιστικής φορά, είναι προτιμότερο να το δώσω στον εργαζόμενό μου, ο οποίος θα το καταναλώσει. Είμαστε σε μια καταναλωτική κοινωνία και σε μια καταναλωτική οικονομία και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ενισχύσουμε και να ρίξουμε όλο το βάρος μας ουσιαστικά, γιατί βιώνουμε και κάτι άλλο. Την ακρίβεια, τα υψηλά επιτόκια και τις μεγάλες οφειλές. Χρήστο, να μην πω θες να ρωτήσεις. Ολοκλήρωσε, Βασίλη μου, συγγνώμη. Η αύξηση των επιτοκίων, την οποία συνεχίζει να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ουσιαστικά θέλει να μειώσει την κατανάλωση. Θα κάνει και τον Ιούλιο. Να περιορίσει τη ρευστότητα. Αυτά τα δύο όμως δεν μας βοηθούν εμάς σαν οικονομία. Εμείς θέλουμε και κατανάλωση, αύξηση της κατανάλωσης, θέλουμε και μεγαλύτερη ρευστότητα. Οπότε πρέπει να βρούμε τα αντίμετρα μέσα βέβαια σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο που κινούμεθα, ώστε να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία. Χρήστο Βούκα, τι θα ήθελες να ρωτήσεις τον κύριο Κορκίδη τώρα που τον έχεις... Βασικά να τον συγχαρώ για την επιστολή, γιατί δείχνει ότι εμείς είμαστε με σηκωμένα μανίκια και πρέπει παράλληλα και το κράτος να μας βοηθήσει. Οι επιχειρηματίες όντως έχουμε περάσει όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα προβλήματα και εννοείται ότι οποιοδήποτε ποσό σε μισθό δοθεί προς υπαλλήλους, σίγουρα θα πέσει στην αγορά. Ναι, αλλά με προϋπόθεση να μπορεί και η επιχείρηση, σου λέει ο άνθρωπος, να αντέξει και να μπορεί να στηριχθεί. Σωστά. Εμπράκτος. Εδώ τώρα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο η ρευστότητα όσον αφορά το δανεισμό. Επειδή έχει σταματήσει και έχει φρενάρει λίγο ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις, μία περισσότερη μεγαλύτερη βοήθεια ώστε να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να κάνουν ένα περισσότερο και μεγαλύτερο άνοιγμα. Μάλιστα. Επίσης, διαβάζω, Βασίλη μου, ότι στοίχημα για τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών είναι 120 δόσεις. Το λέγαμε και πριν, λίγη η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, δεν δούλεψαν οι δόσεις. Οι προϋποθέσεις, λέει, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν επιτρέπουν σε 8 από τους 10 επαγγελματίες να μπουν στη ρύθμιση. Ναι, είναι γεγονός και νομίζω αυτό το υπερυπουργείο το οποίο δημιουργήθηκε της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πρέπει ακριβώς να εγγύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα και να δει πώς μπορούν αυτές οι ρυθμίσεις να είναι λειτουργικές, ουσιαστικές και να δώσουν τις ανάσες που πρέπει να δώσουν. Ξέρω ότι έχουμε πολλούς περιορισμούς με τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που υπάρχουν. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έξυπνες κινήσεις, ευέλικτες κινήσεις και να μπορέσουμε ακριβώς αυτές τις 120 δόσεις να τις διευρύνουμε, να μεγαλώσει αυτός ο κύκλος των ρυθμίσεων, για να μπορέσουν να έχουν και αποτέλεσμα. Τα κριτήρια πολλές φορές είναι αυστηρά και αχρίαστα, γιατί κανένας δεν θέλει να χρωστάει. Όλοι θέλουν να μπουν σε μία ρύθμιση, να φύγει αυτός ο βραχνάς από πάνω τους. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να βρει τη λύση του και μάλιστα με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας που ενδεχομένως να έρθει νωρίτερα μετά τις εξελίξεις που έχουμε θα μας διευκολύνει. Ωραία. Άρα είναι όλα αλυσίδωτα, χρειαζόμαστε αυτά τα μέτρα στήριξης και νομίζω ότι ως προς το θέμα της αγοράς, των τιμών, της ακρίβειας πολύ σωστά επεκτάθηκε το Market Pass και θα εξακολουθεί να υπάρχει το καλάθι του νοικοκυριού, θα βοηθήσει λιγάκι. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε άλλη επιδείνωση της τιμής ή μια νέα κρίση ενεργειακή που θα επιβαρύνει τις τιμές.
Και να ξέρετε ότι στη χώρα μας μπορεί πράγματι ο πληθωρισμός να έχει αποκλιμακωθεί, αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι αρκετά υψηλός. Βέβαια, όχι, αυτό το ζούμε κάθε μέρα όλοι στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία πήρα και από την περασμένη εβδομάδα που ήμουν στις Βρυξέλλες, οι τιμές στα τρόφιμα στη χώρα μας είναι στο 88% του μέσου όρου της Ευρώπης. Όμως η μισθή δεν είναι στο 88% του μέσου όρου της Ευρώπης. Είναι σε ποιο νούμερο? Νομίζω ότι είναι στο 50%. Στο 50% μισή μισθή. Μισή μισθή. Λοιπόν, οπότε έχουμε να διανύσουμε μία απόσταση, πρέπει να το κάνουμε με ισορροπία και θεωρώ ότι πλέον η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να έχει στόχο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και ο κατώτατος μισθός, να πάει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στη χώρα μας στα 1500. Χρήστο, κάτι ήθελες να ρωτήσεις τελευταίο τον κύριο Κορκίδη πριν κλείσουμε? Ναι, παράλληλα θέλω να πω ότι αυτό ακριβώς, ότι στην ουσία εδώ δεν είχαμε ρυθμίσεις, είχαμε αναβιώσεις, οπότε αυτό δεν βοήθησε πολύ κόσμο και γι' αυτό Σωστά. βλέπουμε ότι είναι τόσος κόσμος εκτός. Μάλιστα. Γι' αυτό παράλληλα έχουμε πει κι άλλες φορές ότι η μόνη διαδικασία αυτή τη στιγμή στους οφειλέντες ήταν ο εξοδικαστικός. Στην ουσία, οι ρυθμίσεις αυτές δεν βοήθησαν και είναι απαραίτητες. Πρέπει να γίνουν, γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος, δεν είναι όλοι μπαταξίδες. Θέλουν όλοι να ρυθμίσουν και θέλουν όλοι να έχουν μια τάξη οικονομικά. Αλλά ρύθμιση σημαίνει και ευνοϊκούς όρους για μένα. Έτσι, γι' αυτό να ρυθμίσω. Έτσι δεν είναι. Οπότε ναι. πρέπει να έχω και ευνοϊκούς όρους για να ρυθμίσω. Ο Έλληνας έχει αποδείξει ότι όταν οι όροι είναι ευνοϊκοί, γενικά ευνοϊκοί, όχι να τον, πώς να σου πω τώρα, να τον ευνοούν πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον να μην τον ζημιώνουν, ναι. θέλει να ρυθμίσει. Όπως το βέβαια, πει. Γιατί και τις προηγούμενες φορές που είχαν βγει ρυθμίσεις, στην ουσία κουρέματα δεν είχαν. Απλά έκανε επέκταση στο δόσο και κειμενόμενα τα επιτόκια. Βασίλη Κορκίδη, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τίποτα, α, εκτόσεις, μια κουβέντα. Εκτόσεις, ναι, ξεκινάνε 10 Ιουλίου. Εκτόσεις, 10, έτσι. Νομίζω όλοι περιμένουν, ναι, τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Αυγούστου. Νομίζω τώρα πλέον οι καταναλωτές περιμένουν τις εκτόσεις, θα υπάρχει και η περίοδος των προεκτόσεων. Όλοι προσπαθούν να πάρουν μια καλύτερη θέση στην αφετηρία των εκτόσεων για να μπορέσουν να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Άρα έχουμε μπροστά μας νομίζω μια Ωραία. Περίοδο που θα βοηθήσει λιγάκι και θα αυξήσει την κατανάλωση, θα προσελκύσει τους καταναλωτές. Και εγώ να πω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο μέρος για τις εκτόσεις από τον Πειραιά. Γιατί και θα ψωνίσεις και το μετρό έχει τώρα και θα πας και τη βόλτα στο μικρολίμανο το οποίο έχει αναμορφωθεί πλήρως και είναι κουκλί. Ρε παιδιά, εντάξει, τώρα σαν τον Πειραιά, σαν τον Πειραιά δεν έχει. Πώς να το πω λίγο σαλονικιώτικα. Σαν τον Πειραιά δεν έχει. Νομίζω τώρα συνδυάζουμε τη θάλασσα, συνδυάζουμε μια πολύ έτσι, καλή αγορά. Είμαστε ένα ανοιχτό εμπορικό κέντρο της Πειραιάς. Open mall. Ένα open mall ακριβώς. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κανείς να τον επισκεφθεί. Είμαστε μια υπερτοπική αγορά. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα το φετινό καλοκαίρι, εκτός από τον τουρισμό και στο εμπόριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Εγώ σας καλή εβδομάδα. Καλή Κυριακή. Γεια χαρά.